Με 170 επιβάτες, η πτήση FR4978 της Ryanair αναχωρεί από την Αθήνα το μεσημέρι της Κυριακής με προορισμό το Βίλνιους. Λίγο πριν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, το αεροσκάφος αλλάζει πορεία και κατευθύνεται στο Μίνσκ. Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, το πλήρωμα ενημερώθηκε για πιθανή ύπαρξη βόμβας. Αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της Λευκορωσίας το συνοδεύει στο έδαφος. Для того, чтобы осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2. Ο Ρωμάν Προτάσεβιτς, 26 ετών από τη Λευκορωσία, δημοσιογράφος και ακτιβιστής επιβάτης της πτήσης, συλλαμβάνεται στο αεροδρόμιο και βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για διοργάνωση μαζικών εκδηλώσεων και υποκίνηση κοινωνικού μίσους. Η σύλληψή του διατάχθηκε προσωπικά από τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάνδρ Λουκασένκο. Η αστυνομία αργότερα συλλαμβάνει και τη σύντροφο του Προτάσεβιτς. Отныне ни одному человеку из любой страны мира, который совершает полет над Белоруссией, не гарантирована даже базовая безопасность. Ведь сегодня Лукашенко лично устроил международный скандал. Αρκετές ώρες μετά, το αεροσκάφος αναχωρεί για τον αρχικό του προορισμό. Η ευρωπαϊκή κοινότητα ορχισμένη κατηγορεί τη Λευκορωσία για κρατική τρομοκρατία και ζητά την επιβολή κυρώσεων. Η αναγκαστική προσγείωση ενός επιβατικού αεροσκάφους με στόχο την παράνομη κράτηση ενός πολιτικού αντιπάλου και δημοσιογράφου είναι απολύτως καταδικαστέα και συνιστά απαράδεκτη επιθετική ενέργεια που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Πρέπει να υπάρξουν συνέπειες. Είμαστε σε επικοινωνία με τους συμμάχους μας. Η πράξη αυτή του Λουκασένκο θα έχει συνέπειες. Completely unsafe for any commercial flight. And it should be deemed this not only by EU but by international community. Το αμερικανικό State Department ζητά την άμεση απελευθέρωση του δημοσιογράφου και καταδικάζει την ενέργεια αυτή της Λευκορωσίας. Η σοκαριστική ενέργεια που διαπράχθηκε από το καθεστώς Λουκασένκο έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή εκατοντάδων επιβατών, συμπεριλαμβανομένων πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, υποστηρικτές του Προτάσεβιτς περιμένουν μάταια την άφιξή του.